ήθελα να κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό και να ευχαριστήσω και πάλι για πρωτοβουλίες σαν αυτές, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να διοργανώνουμε εμείς από το Υπουργείο με τέτοιο δυναμισμό και τέτοιο ενδιαφέρον. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε συνεργάτες και, όπως είπε και ο Δημήτρης, οι διαμορφωτές. Και να πω και στον Δημήτρη που συνειδητοποίησα τώρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι ήρθα με έναν έτοιμο χαιρετισμό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να πάω με αυτό το φορμάτ. Κάποια γρήγορα σχόλια να σας πω από την πλευρά του Υπουργείου, από την πλευρά των πολιτικών που διαμορφώνουμε κάθετα και οριζόντια και πώς βλέπω εγώ προσωπικά τα ζητήματα αναπηρίας, ορατής και μη, και τι χρονοδιαγράμματα ή τι ακριβή οργάνωση έχουμε δώσει μέσα στο Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνουμε αυτό ξανά σαν διαμορφωτές και να πάμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είχε και ο Δημήτρης στο μυαλό του πριν μιλώντας, το ότι δεν είναι δυνατόν μεταξύ, ας πούμε, του αναπηρικού κινήματος να διοργανώνουμε και να οργανώνουμε τα προγράμματα για μας χωρίς εμάς, πόσο δε μάλλον σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Σας θέλουμε και σας χρειαζόμαστε, όχι απλά σας θέλουμε, σε διαμορφωτές, έτσι ώστε η επιτυχία, είτε είναι επιδοματική, είτε ακόμη περισσότερο μη επιδοματική κυβερνητικών προγραμμάτων για αντιμετώπιση κινητικής και μη αναπηρίας, να είναι πιο αποτελεσματική. Μεγάλο πρόβλημα το οποίο πολύ σωστά θίγει ο Δημήτρης και καταλαβαίνω ότι το βλέπετε οι περισσότεροι καθημερινά ή το βιώνετε μάλλον οι περισσότεροι καθημερινά, είναι αυτό του ότι ορατή και μη ορατή αναπηρία παραμένει αόρατη σε όσους συμπολίτες μας δεν έχουμε, έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται με το ότι είμαστε σε μια χώρα που δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά μας άτομα με αναπηρία, γιατί δεν τους βλέπουμε. Και εκεί πέρα το ότι δεν τους βλέπουμε σημαίνει ένα, ότι δεν υπάρχουν υποδομές τέτοιες ώστε να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων μας με αναπηρία στην κοινωνική ζωή και στην κοινωνία και πολιτεία. Και δεύτερον, ότι δεν υπάρχει αυτό που είπε και ο Δημήτρης πολύ σωστά, ότι υπάρχει και όλο αυτό το ποσοστό των ανθρώπων με αναπηρία που δεν είναι ορατή η αναπηρία τους αυτή και πώς το κράτος έρχεται να αναπληρώσει για το κοινό αυτό. Να σας πω ότι από αρχή κιόλας έχουμε ξεκινήσει σε δύο άξονες, οριζόντιο ένα και κάθετο σε κάθε Υπουργείο, με πρωτοβουλία δική μας από το Υπουργείο Εργασίας αλλά και του Υπουργού παρατό Πρωθυπουργό, έτσι ώστε σε επίπεδο ηγεσίας όλων των Υπουργείων να γίνει μια αρχική καταγραφή και χαρτογράφηση των ρυθμιστικών αρχικά προβλημάτων που υπάρχουν. Δηλαδή, βρεθήκαμε, οργανώσαμε με τον κύριο Γεραπετρίτη μια αρχική συνάντηση, η οποία έχει συνεχίσει ήδη στο Μαξίμου με όλους τους γενικούς γραμματείς. Τι προβλήματα υπάρχουν, να χαρτογραφήσετε μας και πείτε μας τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν σε κάθε Υπουργείο. Εκεί πέρα, ας πούμε, ήταν πραγματικά γενική γραμματής από κάθε Υπουργείο και στο μυαλό και στη διάσταση, ας πούμε, των περισσότερων ήταν ότι θα υπάρχουν γενικοί γραμματείς στον οποίο τα Υπουργεία δεν έχουν να θίξουν κάτι. Όμως δεν είναι έτσι. Και εκεί πηγαίνει και το κομμάτι της αόρατης διάστασης πάνω στην αναπηρία. Δηλαδή, Υπουργείο Δικαιοσύνης, τι μπορεί να έχει να θίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότι σε έναν τυφλό, αν υπάρχει μια δικαστική αγωγή, πώς ο ίδιος ο άνθρωπος με αυτή την αναπηρία μαθαίνει ότι υπάρχει μια δικαστική αγωγή κατά αυτού. Οπότε έχουμε ζητήσει και έχουμε ξεκινήσει την αρχική χαρτογράφηση κάθετα από όλα τα Υπουργεία και μετά οριζόντια την διαχείριση αυτής και βέβαια την εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου από ευρωπαϊκό επίπεδο στο δικό μας το Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό. Εκεί πέρα, μεγάλη προτεραιότητα είναι. Και εκεί σας στέλνουμε όχι απλά συνδιαμορφωτές, αλλά σας στέλνουμε και advocates αυτού του πράγματος. Μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποδραματοποίηση. Και στο κομμάτι της αποδραματοποίησης, δηλαδή είμαι πολύ τυχερή, οι περισσότεροι από εσάς, ή όσοι παρακολουθούν ιντερνετικά, ίσως την εκδήλωση αυτή, οι περισσότεροι από εσάς δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων στο κίνδυνο, ας πούμε, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα κοινωνικό κίνδυνο της ιδρυματοποίησης. Και σας στέλνουμε συνεταίρους γιατί πολλές φορές ο κίνδυνος του να μην προβούμε σε αποϊδρυματοποίηση έρχεται και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, έχουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους σε διάφορες δομές, οι οποίοι είναι τόσα χρόνια και η δουλειά τους είναι τέτοια μέσα στις δομές αυτές, που αντιμετωπίζουν και ήδη μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να καταλάβουν και να πάμε όλοι μαζί σε ένα μοντέλο μιας διαβίωσης, η οποία είναι καλύτερη εκτός ιδρύματος παρά εντός ιδρύματος.
Και εκεί πέρα, και εκεί σας θέλω και σας ζητώ και αντιστρέφω την πρόσκληση του Δημήτρη ως προς το ότι καλούμε το Υπουργείο να γίνει συνδιαμορφωτής και σας θέλουμε εμείς συνδιαμορφωτές στη δική μας την έκκληση και στη δική μας την πρόσκληση. Πώς βγαίνουμε προς τα έξω και λέμε ότι και πείθουμε τον Έλληνα, γιατί ο Έλληνας δυστυχώς σε γκροτέσκους όρους δεν καταλαβαίνει ότι η καλύτερη λύση για ένα συνάνθρωπό μας με αναπηρία δεν είναι ένα καλύτερο ίδρυμα, αλλά είναι να βγει έξω από το ίδρυμα. Η καλύτερη λύση είναι να βγει έξω από το ίδρυμα, να γίνει δυναμικό μέλος της κοινωνίας, να μπορεί όχι μόνο να βοηθηθεί από την κοινωνία, αλλά να βοηθήσει και στην κοινωνία και στην οικονομία. Και εκεί πέρα έρχεται ο άλλος άξονας του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό, πέραν, ας πούμε, του κομματιού της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι και το κομμάτι της εργασιακής ένταξης. Όπου εκεί μας βρίσκεται μεγάλος συμμάχος και πάλι σε ανάγκη συνδιαμόρφωσης του πλαισίου. Γιατί τι, γιατί σε συνδυασμό με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον ΟΑΕΔ, αυτό που έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη μέρα είναι να δούμε και θα σας νομίζω πριν το τέλος του 19 θα βγει ένα πιλωτικό πρόγραμμα πολύ δυναμικό σε αυτή την πλευρά, είναι ότι κάνουμε μια χαρτογράφηση του πού υπάρχει η αδυναμία κινητικότητας και βάσει αυτού πάμε και ματσάρουμε ακριβώς τις δεξιότητες που χρειάζονται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μέχρι τώρα να έχουμε όλα τα προγράμματα απλά μια οριζόντια, αν θέλετε, μοριοδότηση για συνανθρώπους μας με κινητικές ή μη κινητικές αναπηρίες πάνω στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τώρα γίνεται μια στοχευμένη κίνηση πάνω στις δεξιότητες που γενικότερα λείπουν από την αγορά εργασίας. Έτσι σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα πριν 4 χρόνια με ανεργία 27%, 80% των εργοδοτών δήλωναν ότι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Δεν γίνεται σε μια χώρα, τώρα είμαστε στο 17% στην ανεργία, αλλά δεν γίνεται σε μια χώρα η οποία ανεργία είναι τόσο ψηλή, οι εργοδότες να λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους για αυτά που χρειαζόμαστε. Οπότε πρέπει η κατάρτιση των εργαζομένων ή των ανέργων να γίνει με έναν πολύ στοχευμένο τρόπο και εκεί πέρα ξεκινούμε με τους ανθρώπους με αναπηρία. Όπου, de facto, αν θέλετε, η κινητικότητά τους είναι πιο περιορισμένη. Οπότε, πώς βρίσκουμε, και εκεί πέρα μπαίνει πολύ έντονα το στοιχείο των ψηφιακών δεξιοτήτων, πώς βρίσκουμε, πώς οι ψηφιακές δυνατότητες και δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν και να προωθηθούν από την πλευρά του κράτους, έτσι ώστε πριν φτάσουμε στο πολύ θετικό σημείο να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτιάξει την προσβασιμότητα σε υποδομές, έχουμε προσβάσιμα λεωφορεία, έχουμε προσβάσιμα θέατρα, έχουμε προσβάσιμα μουσεία, έχουμε στην ουσία τους προσβάσιμα, πριν φτάσουμε στο επίπεδο αυτό, να μπορούμε να διασφαλίσουμε την οικονομική ευρωστία και συμμετοχή όλων των συνανθρώπων μας, χωρίς κανένα πρόσημο σε αυτό. Και εκεί πέρα, ο καθένας μας, όπως η ιστορία με το κολυμπρί, ας πούμε, που σβήνει τη φωτιά, ο καθένας μας μπορεί να κάνει το μερίδιο που του αναλογεί. Ευχαριστώ για το δικό σας το μερίδιο και δεσμεύομαι και δεσμεύομαι από την πλευρά της κυβέρνησης ότι το δικό μας πολύ μεγάλο μερίδιο θα το τιμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργό. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.